θάλασσα σε ανανά. Ντι-τσο-ρι-ντο-ρι. Όλο αυτό το πανέμορφο ταξίδι γεύσεων ξεκίνησε στα πλοία. Ήμουνα αλφα καπετάνιος. Μάγειρας ήμουνα, αλλά με φωνάζανε αλφα καπετάνιο γιατί μαγείρευα φοβερά. Πολλοί κόσμοι δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα ξυλάκια. Θέλετε να μας δείξετε λίγο πώς τρώνε τα ξυλάκια? Θα σας δείξω ό,τι θέλετε, εννοείται. Θέλετε να σας δείξω τώρα με τα ξυλάκια. Θέλετε να μάθετε τώρα με τα ξυλάκια τι γίνεται? Πώς. Αυτό με τα ξυλάκια πώς τρώμε? Θα μου δώσετε μισό λεπτό μέσα γιατί έχω αφήσει μια καρέκλα, την έχω αφήσει στραβά και έρχομαι να σας δω τα ξυλάκια. Περιμένετε εδώ πέρα, πιείτε. Έρχομαι εγώ. Μην μιλήσεις, θα μιλάς μόνο κινέζικα, μην μιλήσεις ελληνικά! Ρε πως τρώμε με ξυλάκια! Άνοιξε το YouTube, να δούμε ένα tutorial! Άνοιξε το κινητό σου, πού είναι το κινητό σου! Σου έχω πει όχι, κινητά στη δουλειά! Προφανώς και αυτά πάνε στα σκουπίδια! Στο φαγητό ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα? Είναι η ηρεμία, η γαλήνη... Σκάστε! Λοιπόν, τσιμουριά, μην ακούσω ελληνικά, μόνο κινέζικα. Ξεκινά μιλά. Δεν ξέρω κινέζικα. Τι! Δεν ξέρω κινέζικα, τι λέει! Λέγε ό,τι να λέγε! Σαν χάο, νι χάο! Holidays, πες οτιδήποτε! Λιού καν νιάου! Κάου, κάου, κάου! Κι άλλο πες! Νιάου, χάο! Νιάου, χάο έτσι! Νιάου, νιάου! Το νιά το κάνει καλά, ε! Συνεχίστε! Νιάου, κάου! Κάου, χάο, μάου! Μάου, μάου, κάου! Νιάου, σάου! Νιχάου! Είναι ευκαιρία, ρε, το καταλαβαίνω και θα μας δείξεις όλη την τηλεόραση! Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχω μαζί να πατήσει κανένας άνθρωπος εδώ μέσα! Πολλοί πελάτες με ρωτούν Δύση ή Ανατολή. Και εγώ τους απαντάω Δύση ή Βάνδη. Ο καθένας έχει τα γούστα του βεβαίως. Πάντα σεβόμαστε τα γούστα του αλλού. Μ' αρέσει λίγο πιο πολύ η Δύση εμένα. Η Δύση, όχι η Δύση. Και η Βάνδη καλή ήταν στα πρώτα της. Εδώ έχω τον κατάλογό μας. Χίλιοι κωδικοί, παρακαλώ. Έχουμε κωδικούς από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Αλάσκα, ο δρόμος του μεταξιού που λέγαμε. Έχουμε από Γιούλμπαση, μετά πάμε σε μογγολικά φαγητά, βραστή καμήλα. Κατεβαίνουμε κάτω Ινδία, έχουμε ακρίδες γιαχνί. Από Θιβέτ μέσα έχουμε αυτιά από λάμα, παστίτσιο. Από Μαλαισία έχετε κάτι? Από Μαλαισία έχω ένα όβερ ημίχρονο. Ωχ, Παναγία μου, καταστράφηκα. Φτιάξαμε ρε, φτιάξαμε λίγο την κορέλα εδώ πέρα, θα ξεφτιλιστούμε τελείως. Πιο κάτω κάτι εκεί πέρα. Φτιάξε μου και το πέρα από το ίδιο. Δύο λέξεις, βγες και πες δύο κινέζικα. Εσύ που είσαι από την Κίνα, ρε παιδάκι μου, τουλάχιστον να ξεφτιλιστούμε. Από το Περιστέρι είμαι. Τι! Χριστέ μου, καταστράφηκα! Όχι! Κλείσε το! Κλείσε το! Κλείσε το! Ω Παναγία! Ω Παναγία! Φύγε! Πλέον έχουμε το κινητό μας. Το κινητό μας, χίλιους κωδικούς, χρακ, χρακ, πατάς και παραγγέλνεις ό,τι θέλεις με την ησυχία σου, με το ένα χέρι, ανάλογα τι είναι, 6,2, 7,2, ανάλογα τι. Μπαίνετε κι εσείς, λοιπόν, οι Έλληνες στη νέα εποχή της τεχνολογίας. Καλώς ορίσατε. Εσείς Έλληνας δεν είστε? Εγώ είμαι μισός-μισός. Ο πατέρας μου είναι από την Κρήτη, έτσι, και η μητέρα μου είναι από την εξωτική Πάτρα. Επειδή θα μπουν κάμερες μέσα. Επειδή θα μπουν κάμερες μέσα. Τα μάτια σου κλειστά! Σα ρίζια, έτσι τα θέλω! Σα φύλλα χαρτί! Και πάντα πλάτη! Και θα ψιλοκόβεις! Θα κάνεις το ψιλοκόβεις! Αυτό δεν σου ζητάω τίποτα άλλο. Δεν βλέπω να κόψω, ρε θείο! Αχ, δεν σου φοβάται ψυχή, ρε τι θείο! Μη σε στείλω στην πάνω στην Άρσα πίσω, ρε! Δεν με ξέρεις, σε ξέρω εσύ πάλι, ρε! Σε έχω φέρει από το Hong Kong, ρε! Τι δεν καταλαβαίνεις! Νιώ! Ωχ, Παναγία μου! Αχ, Παναγία μου! Σαν ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα? Πέτρος. Να σου γάμι! Ελάτε μαζί μας τώρα, αν έχετε την καλοσύνη, να περάσουμε στην κουζίνα μας, εδώ που συντελούνται τα θαύματα. Ελάτε να γνωρίσετε το προσωπικό. Να ξεκινήσουμε με το βοηθό του σεφ, το Λιού. Μια. Εδώ ο Τσάν, ο βασικός μας σεφ, ο αρχισεφ, ο οποίος μιλάμε για έναν υπέροχο μάγειρα, μπορεί να σου κάνει όλες τις γεύσεις. Πρέπει να βάλω το ρίσκα. Σκάσε, σκάσε. Μπορεί να κάνει όλες τις γεύσεις. Μισή ώρα το ρίδι μου. Σκάσε, ρε πουλάκι μου. Παρά τέταρτο, δεν μου είπε. Βλέπετε ότι χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη ζώνη. Ο Λιού, που είναι πιο καινούργιος και βοηθός σεφ, φοράει την πορτοκαλί ζώνη.
και ο βασικός μας μάγειρας, ο Τσάν Τι Μπράσινγκ. Ο Τσάν μπορεί να σου κάνει θαύματα, δηλαδή μπορεί να σου πάρει ροφό και να σου τον φέρει, με αναρρόφηση. Σκοπός μας, καταλαβαίνετε, σιγά σιγά να σας αγοράσουμε όλους, όλη την Ελλάδα. Ήδη έχουμε αγοράσει μερικά σπιτάκια στο κέντρο. Τι είναι μερικά σπιτάκια, όλο το κέντρο. Έχουμε αγοράσει μέχρι το συντριβάνι στο Σύνταγμα. Κάντε και εσύ μια καλύτερη τιμή, ένα ψαλίδι, κατεβείτε κάτω. Πώς θα θέλετε. Είστε μου, του προσπαθώ τόσα χρόνια να κάνω αυτό το μαγάζι και να πιω άστρεψη στις ιδίου. Ω Παναγία. Ω Παναγία. Ω Παναγία. Πιστεύω. Γεια! Λιποθυμό! Λιποθυμό! Χριστέ μου! Γεια σα. Μην γράφετε μέσα, δεν θα καταλάβει και είναι άλλη γλώσσα. Μιλάνε τα παιδιά μέσα. Να συνεχίσουμε. Τα παιδιά μέσα για να παραγγελίσουμε. Κάπου εδώ θέλω να πω στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι το Rising Sun, Θερμοπυλών 43, καθημερινά ανοιχτό 8 το πρωί με 8 το πρωί της επόμενης μέρας. Κάθε Τετάρτη έχει μπουφέ με 27 ευρώ το άτομο. Τρως όσο θες Pokémon και έχουμε βάλει και 3 νέα Pokémon μέσα. Πίκατσου ξυδάτο, Μπούλμπασαρ γεμιστό, βραστό στο καβούκι του και έχουμε και Charmander ξυδό στα καμίνα. Εκπαιδεύονται στο σερβίρισμα. Αυτά. Κόφτα το μοντάζ, αυτό κάνει. Ρωμό, μαγισμάω! Γιάννη, εδώ μέσα! Ποιος ζει στη θάλασσα, σε έναν, α! Τι τσόνι, νόνι! Έλα, έλα, έλα.